Καλό το κλίμα, αλλά το ερώτημα είναι τι θα χτίσουμε σε αυτό το καλό κλίμα και αν όντως μπορούμε να εμπιστευτούμε την Τουρκία. Πάμε αμέσως να το συζητήσουμε αυτά που συζητήθηκαν σήμερα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και νομικός με ειδίκευση στο ναυτικό δίκαιο. Καλησπέρα σας από τη Λαμία, κύριε Αδαμίδη. Καλησπέρα κύριε Αναφίλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Πείτε μας καταρχήν τα δικά σας συμπεράσματα. Να επισημάνουμε εξ αρχής ότι κάθε συνάντηση, ειδικά όταν αυτή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μια τόσο σημαντική διεθνού διάσκεψη όπως είναι αυτή που έχει να κάνει με το Βίλνιους και το ΝΑΤΟ, είναι κάτι μνημειώδες και είναι κάτι το οποίο θα χαράσει νέα προοπτική στο ΝΑΤΟ, δεδομένου και ότι ουσιαστικά ήρθε και η τελευταία αντίδραση από πλευράς Τουρκίας, η Ουγγαρία εκκρεμεί ακόμα, αλλά η Τουρκία είδε τις αντιδράσεις για την είσοδο της Σουηδίας, είναι οπωσδήποτε κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα λοιπόν η συνάντηση που λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς διάσκεψης που κάνει το ΝΑΤΟ στο Βίλνιους με την Τουρκία εξορισμού σηματοδοτεί κάτι ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό για τις διμερείς μας σχέσεις. Και σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο της συνάντησης, σίγουρα το γνωρίζουν αυτό, αν μη τι άλλο, πρώτα για εσά, οι οποίοι συμμετείχαν. Η τοποθέτηση βέβαια ότι έγινε σε καλό κλίμα είναι, αν μη τι άλλο, κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ο διάλογος είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρα επιθυμητό και είναι οπωσδήποτε ένα προηγούμενο για να προωθήσουμε τα όσα έχουν να κάνουν με την Τουρκία και βέβαια την επίλυση μια και μόνο διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, που δεν είναι άλλη βαστίδα από την Ιταλοκρηπίδα και βέβαια την επέκταση έτσι που έχει να κάνει με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, οι συναντήσεις πάντα βοηθούν. Οι συναντήσεις είναι ένας διάβλος επικοινωνίας. Στο μέτρο φυσικά πάντα που δεν θα νομιμοποιήσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε καταχρηστικές αξιώσεις και διεκδικήσεις από πλευράς της Τουρκίας. Και να πω και κάτι ακόμα εδώ. Λένε πολλοί ότι όταν υπάρχει διάλογος μεταξύ των δύο χωρών, εμπεριμένων της Ελλάδας και της Τουρκίας, σημαντοδοτεί αυτό και μία από πλευράς μας παραχώρηση, εν πάση περιπτώσει έκπτωση στις εθνικές διεκδικήσεις και στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Αυτό δεν είναι αληθές. Ο διάλογος, η συζήτηση είναι ένα προαπαιτούμενο που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Σωστά. Προπάσεις προσφυγής, δηλαδή σε δικαιοδοτικά όργανα, μα είναι αυτό δικαστήριο, είναι διοικητικό δικαστήριο, οτιδήποτε άλλο, πρέπει να υπάρχει πάντα συζήτηση και να υπάρχει πάντα διάλογος, ακόμα αν θέλετε για να καταγράψουμε ότι διαφωνούμε σε θέματα τα οποία έχουν ανακύψει στη διμερή μας σχέση. Κύριε καθηγητά, όμως, για αυτή την καλή συμπεριφορά, την αλλαγή αυτή της τάσης, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα τελευταία πριν τους σεισμούς που είχαμε το Μητσοτάκης Γιόκ, τώρα έχουμε περάσει τα χαμόγελα στις φιλοφρονήσεις κτλ. Δεν πρέπει να δείξει ότι όντως εννοεί αυτή την καλή συμπεριφορά η Τουρκία. Άρα λοιπόν, αυτό που είπατε, να τακτοποιήσουμε, να διευθετήσουμε τις εκκρεμότητες σχετικά με την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Αυτή είναι και η μόνη, όπως έχω πει και τονίζω σταθερά και διαρκώς, η θερμότητα που έχουμε με την Τουρκία και που βέβαια αυτή είναι η πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Να πούμε όμως εδώ πέρα και κάποιες παραμέτρους να τις επισημάνουμε. Το αν μη τι άλλο διαμορφώνουν αυτό που θα λέγει κανείς το κλίμα ειλικρίνειας ή το θετικό κλίμα στην ανταλλαγή απόψεων, που δεν σημαίνει βέβαια σε καμία περίπτωση ότι έχουμε διευθετήσει τα ζητήματα ή ότι συμφωνούμε. Ναι. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι ότι και οι δύο επικεφαλείς των δύο χωρών, από τη μία πρωθυπουργός Μητσοτάκης και από την άλλη πρόεδρος Ερντογάν, προέρχονται από σημαντικές εκλογικές επιτυχίες στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Πράγμα το οποίο, αν μη τι άλλο, διώχνει το άγχος σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της συζήτησης και διατύπωσης θέσεων εκατέρωθεν, ενώ από την άλλη σηματοδοτεί και μια επιβράβευση ουσιαστικά της μέχρι σήμερα στάσης ενός εκάστου στις διμερείς σχέσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αναφεσβήτητα αυτή η πρόσφατη εκλογική επιτυχία τόσο του Προέδρου Ερντογάν όσο της σχέδιας του κ. Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα, διαμορφώνει ένα πιο άνετο, θα λέγει κανείς, κλίμα σε ό,τι αφορά την αποφασιστικότητα με την οποία οι συμμετέχοντες λαμβάνουν χώρα στη συζήτηση. Επίσης, έχουμε να κάνουμε το γεγονός ότι έχουμε και μια αλλαγή στα υπουργεία, τα κρίσιμα υπουργεία, τα οποία μη τι άλλο καθορίζουν το πλαίσιο των διπλερών μας σχέσεων, πρώτος από το Υπουργείο Εξωτερικών και δεύτερος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με πρόσωπα τα οποία διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στις δύο χώρες, σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή. Και είναι βέβαια το γεγονός ότι οι πρόσωποι των δύο πολιτικών ηγεσιών στο Υπουργείο Εξωτερικών, από τη μία κ. Γεραπετρίδης και από την άλλη Φαγκάν Φιντάν, είναι ουσιαστικά η απήχηση, είναι ουσιαστικά η συνέχεια των τοποθετήσεων των αντίστοιχων επικεφαλής τους. Δηλαδή, ο κ. Γεραπετρίδης σίγουρα απηχεί θέσεις, απόψεις και χωρίς καμία διάθεση ούτε παρερμηνία στο δίκτυο καθισβήτηση των θέσεων του κ. Μητσοτάκη. Ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε δίπλα στον Ερντογάν. Έτσι, της απολύτω εμπιστοσύνης του Ερντογάν. Είναι η βοήθεια
το 2016. Έχετε δίκιο. Εσείς... αντιμετώπιση του προσκοπήματος. Κύριε καθηγητά, εσείς πιστεύετε ότι πρόκειται πραγματικά για έναν ειλικρινή διάλογο? Η ειλικρίνεια, ξέρετε, έχει να κάνει πάνω απ' όλα με την διάθεση και βούληση των συμμετεχόντων. Αυτή τη στιγμή, εμείς δηλώνουμε από πλευράς μας ότι είμαστε ειλικρινείς σε αυτά τα οποία λέμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αφισβητούμε ότι και οι Τούρκοι δηλώνουν ότι είναι ειλικρινείς σε αυτά τα οποία τονίζουν. Αλλά αυτό, όπως είπανε, πάντα ζητήματα λόγων. Τα λόγια επιβεβαιώνονται πάντα στην πράξη και όποιες καλές προθέσεις, όποιες ειλικρινείς, θα έλεγε κανείς, τοποθετήσεις πρέπει πάντα να επιβεβαιωθούν και να επαληθευτούν από συνέχεια συμπεριφορά στην πράξη. Με άλλα λόγια, επίσης, πέρα και πάνω από το όποιο καλό κλίμα, που καμία περίπτωση εμείς δεν αντιπολούμε τις όποιες δικαιολογημένες πάνω απ' όλα αξιώσεις μας, να αντιμετωπιστεί η Τουρκία κάθε τρόπο που πρέπει, σε ό,τι αφορά την παραβίαση από πλευράς της θεμάτων διεθνής νομιμότητας και βέβαια της βολής χειρώσεων στο μέτρο κατά το οποίο εμένει σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Ελλάδα και Τουρκία είμαστε καταδικασμένες ιστορικά και γεωπολιτικά να διαχειριστούμε την ίδια γεωπολιτική γειτονιά. Είμαστε καταδικασμένες να συνεπάρχουμε. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εμείς κατά οποιοδήποτε τρόπο είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε εκτόπιση των εθνικών μας δικαίων προκειμένου να συντηρήσουμε την όποια, εν πάση περιπτώσει, καταχρηστική προσέγγιση από πλευράς της Τουρκίας. Με άλλα λόγια, καλό το κλίμα, ειλικρινή τοποθέτησή μας, σε καμία όμως περίπτωση αυτό και έχει τονιστεί φυσικά, δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί. Και τα λέμε προβλήματα, δεν έχουν να κάνουν με το ένα και μόνο θέμα. Πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία αφισβητεί τη διεθνή νομιμότητα. Πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία προβάλλει καταχρηστικές αξιώσεις στην πράξη και στην μουσουλμανική νομιμότητα. Πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία αφισβητεί το καθεστώς και την κυριαρχία μας σε συγκεκριμένα νησιά. Πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία μιλάει για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι έχουν βάση οι όποιες σχετικές τουρκικές αξιώσεις, αλλά ότι μας δημιουργεί προβλήματα αυτή η επιθετική πολιτική είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να παραχωρήσει. Άρα λοιπόν τα προβλήματα δεν λύνονται απλά και μόνο με ειλικρινές τοποθετήσεις. Τα προβλήματα πρέπει να επιληθούν με σεβασμό και αιμονή στην διεθνή νομιμότητα. Και σε αυτό εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να επαναχωρήσουμε, ούτε φυσικά να κάνουμε προηγούμενη οποιαδήποτε δικαιολογική έκθεση. Ωραία. Μένει λοιπόν να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται πραγματικά για έναν ειλικρινή διάλογο από την πλευρά της Τουρκίας πάντα. Οπότε τώρα τι θα ακολουθήσει, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό. Αυτό το οποίο με βάση την εισαγγελία του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσει είναι τον Σεπτέμβριο, τον φθινόπωρο που μας έρχεται, μια σύγκληση των ΟΤΑΤΟ αυτού συμβουλίου που πιθανότατα να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μια συνέχεια που σε κάθε περίπτωση, ειδικά αν ασχοληθεί με ζητήματα τα λεγόμενα ίσονο, θα έλεγε κανείς, πολιτική σημασία, τα λεγόμενα soft politics, θέματα που έχουν να κάνουν με συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα του τουρισμού, στη διαχείριση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Σίγουρα αποτελεί ένα πολύ καλό πρόκρημα, ούτως ώστε να αυλυνθούν οι όποια εντάσεις από πλευράς της Τουρκίας, οτιδήποτε προκλήσεις από πλευράς της Τουρκίας, και ταυτόχρονα να πετύχουμε σταθερότητα στην περιοχή μας. Και η σταθερότητα αυτή, αν μη τι άλλο, είναι εξαιρετικά χρήσιμη, δεδομένου ότι διανύουμε και τουριστική περίοδο και δεδομένου ότι ξέρουμε πόσα πολλά περιμένουμε από την βιομηχανία του τουρισμού σε ό,τι αφορά την εθνική μας οικονομία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Δαμίδη. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλοι. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.